Είπατε ανασχηματισμό Κουβέλη, πράγματι έτσι. Δηλαδή, θεωρείτε ότι όλο ήταν μόνο πάνω στον κύριο Κουβέλη? Νομίζω αυτό είναι το ουσιαστικό. Αν ο κύριος Κουβέλης νιώθει καλά με τον εαυτό του, τι να πω εγώ που τον έζησα ως συγκυβερνήτη της κυβέρνησης Σαμαρά, που θυμάμαι τι έλεγε για τον κύριο Τσίπρα και θυμάμαι τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος για αυτόν. Νομίζω σωστά είπατε πριν ότι ξοφλήθηκαν γραμμάτια. Βέβαια, τον ρίξαν τον άνθρωπο, η αλήθεια είναι. Τα ξοφλήσανε κουρεμένα με καθυστέρηση και τον κάναν μόνο αναπληρωτή. Αυτό είναι θέμα αξιοπρέπειας από εκεί πέρα που πας. Εσείς γιατί έχετε όμως τέτοια αντίδραση στον κύριο Κουβέλη? Θα σας πω γιατί. Είναι επειδή θεωρείτε έριξε την κυβέρνησή σας, κοιτάξτε, Σαμαρά Βενιζέλου? Ότι ο κύριος Κουβέλης μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, του Σανέλ και τη Χρυσή Αυγή, εγώ θεωρώ στα όρια της συνταγματικότητας, ρίξανε μια εκλεγμένη κυβέρνηση, αυτό είναι ιστορικό δεδομένο. Και δεν θα το συγχωρήσετε ποτέ προφανώς. Δεν είναι θέμα να το συγχωρέσουμε αυτό. Εδώ δηλαδή δεν βλέπουμε χαρακτηριστικά. Κυρία Πολάλη, έχουμε ζήσει τον κύριο Κουβέλη και έχουμε ζήσει αυτά που μας έλεγε ότι πίστευε ο κύριος Κουβέλης. Και βλέπουμε ότι μερικά χρόνια μετά, ξέρετε, με τη γλύκα, τώρα αναπληρωτής υπουργός στα 70 σου, όταν έχει διατελέσει συγκυβερνήτης και υποψήφιος πρόεδρος Δημοκρατίας, τέλος πάντων, ο καθένας ας προσέχει τον εαυτό του και τον αυτοσεβασμό του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για τον κύριο Δραγασάκη, αυτό που θα πω είναι ότι, αν το δείτε συνολικά, ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι δεν έχει πάγκο. Δεν έχει ανανέωση, δεν έχει κάτι καινούριο. Χρησιμοποίησε ανθρώπους με δεκαετίες στην πολιτική. Εδώ που υπήρξαν ένα-δύο μικρά κενά, δείχνει ότι δεν έχει ούτε τη δυνατότητα να φέρει ανανέωση, ούτε το εύρος τελεχών που χρειάζονται για δύσκολες αποστολές. Βλέπετε ότι είναι ο τελευταίος ανασχηματισμός και ότι με το χαρακτηρίσατε, μάλλον κάποια στελέχη σας, και εκλογικό? Αυτό θα φανεί στην πράξη. Το πότε η κυβέρνηση θα καταρρεύσει, ήδη βλέπετε. Εσείς δηλαδή για πότε ετοιμάζεστε για εκλογές? Εμείς αναγκαστικά... Διαβάζω στα πολιτικά μηνύματα και μετά από έναν ανασχηματισμό. Από την πρώτη μέρα που βγήκαμε κυβέρνηση, ετοιμάζεται για εκλογές. Πέρα του αστείου του κύριου Μπαλαούρα, η αλήθεια είναι. Απέναντι στο αίτημα για εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε αναγκαστικά εκ των γεγονότων διαρκώς σε μια ετοιμότητα.